Καλημέρα. Σήμερα θα ξεφύγουμε λίγο από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Έχουμε πει ότι η σειρά μας, συνομιλώντας μάλλον με τον αρχηγό της ζωής, δεν είναι αποκλειστικά από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, αλλά είναι από τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια. Έχουμε εξετάσει και θα συνεχίσουμε να εξετάσουμε και στιγμές από τη ζωή του Ιησού από το τέταρτο Ευαγγέλιο, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αλλά σήμερα θα πάμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όχι χωρίς πρόγραμμα, όχι, η βόλτα μας εκεί δεν θα είναι έξω από το πρόγραμμά μας, αλλά καθώς βλέπουμε αυτό που λένε αρμονία των Ευαγγελίων, δεν ξέρω αν είστε οικοί με την έκφραση, δηλαδή το συγχρονισμό των Ευαγγελίων, πώς ο Ματθαίος βλέπει τα γεγονότα, πώς ο Μάρκος, πώς ο Λουκάς και πώς αυτά συγχρονίζονται μεταξύ τους, θα δούμε ότι αυτό το περιστατικό που θα διαβάσουμε σήμερα είναι πολύ κοντά χρονικά στο περιστατικό που είδαμε πριν δύο Κυριακές, το τελευταίο που είδαμε σε αυτή τη σειρά, το περιστατικό της απελευθέρωσης εκείνου του δαιμονισμένου ανθρώπου που ζούσε σε μια ελληνιστική, σε μια εθνική περιοχή στα Γάργαρα. Και μάλιστα αυτό το περιστατικό περιγράφεται αμέσως μετά στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο από το οποίο θα διαβάσουμε σήμερα, στο 8ο κεφάλαιο. Οπότε βάζουμε μερικά στιγμιότυπα από τη ζωή του Χριστού, που ο πολύ συνοπτικός και πολύ περιληπτικός Μάρκος δεν τα αναφέρει και οι άλλοι δύο, ο Ματθαίος και ο Λουκάς, μας τα χαρίζουν και πραγματικά είναι μοναδικά περιστατικά. Και πιστεύω ότι αυτά τα δύο θα δούμε σήμερα, όχι ένα, περιστατικά πραγματικά μας δίνουν μια πολύ ωραία εικόνα, μια εικόνα που θα μπορούσε να περιγραφεί με τον τίτλο που διαλέξαμε για σήμερα πρωί, για τη Βασιλεία του Θεού, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα το πρωί θα την ονομάσουμε η Βασιλεία των Εκπλήξεων. Ας διαβάσουμε λοιπόν από το Ματθαίο κεφάλαιο 8, τα πρώτα 13 εδάφια του κεφαλαίου αυτού. Άρα, δεν χρειάζομαι τα γέλια. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε: «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαριστήθηκε από τη λέπρα του. Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πρόσχε, μην το πεις σε κανέναν». Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής. Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλο έλα και έρχεται, και στο δούλα μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε όλους όσους τον ακολουθούσαν: «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έχουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και ο δούλος γιατρεύτηκε εκείνη και όλα στην ώρα. Όπως σημειώνει ο Ματθαίος, η δύναμη της συνήθειας, ο Ματθαίος στο ξεκίνημα του σημερινού αφηγήματος, ο Κύριος μόλις έχει κατέβει από το όρος. Ο Κύριος μόλις έχει ολοκληρώσει ίσως την πιο διάσημη ομιλία που έχει γίνει ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία, την ομιλία του στο όρος των Ελαιών. Μια ομιλία που, αν μπορούσαμε να της βάλουμε ένα χαρακτηρισμό, ένα επίθετο πριν, νομίζω το πιο κατάλληλο επίθετο θα ήταν ότι ήταν μια ομιλία ανατρεπτική. Μια ομιλία επαναστατική ίσως. Μια ομιλία που φέρνει τα πάνω κάτω. Μια ομιλία που στοιχειοθετεί και σηματοδοτεί το σύνταγμα, θα λέγαμε, τον καταστατικό χάρτη της Βασιλείας του Θεού, αλλά με έναν αναπάντεχο τρόπο. Γιατί βλέπετε σε αυτή την ομιλία όλα είναι ανάποδα. Μάλλον σε αυτή τη Βασιλεία όλα είναι ανάποδα. Και η ομιλία αυτή, η ομιλία του Κυρίου στο όρος των νερών, το πιστοποιεί. Η έσχατη είναι η πρώτη. Και οι πρώτοι γίνονται έσχατοι. Μακάρι δεν είναι αυτοί που ζουν και ζουν καλά. Μακάρι είναι οι πενθούντες.
Μακάρι δεν είναι αυτοί που παίρνουν και γίνονται πλούσιοι, μακάρι είναι αυτοί που δίδουν. Το λέει ο Παύλος, συνοψίζοντας την διδασκαλία του Ιησού, όταν αποχαιρετάει κάποιους αγαπημένους του αδελφού στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Αυτός που κερδίζει τη ζωή του είναι αυτός που τη χάνει. Και αυτός που νομίζει ότι την κέρδισε, στην ουσία την έχει χάσει. Όλα είναι ανάποδα, όλα είναι διαφορετικά από ότι ένας εχέφρον και λογικός άνθρωπος θα περίμενε να βρει σε μια ομάδα, σε ένα σύστημα στο οποίο εντάσσεται και με το οποίο ευθυγραμμίζει τη ζωή του. Είναι λοιπόν μια βασιλεία στην οποία υπάρχουν εκπλήξεις, εξού και ο τίτλος μας. Είναι μια βασιλεία που, όπως κάποιος σπουδαίος θεολόγος την είχε ονομάσει, είναι μια αντίστροφη ή μια ανάποδη βασιλεία. Μια βασιλεία που οι αξίες αυτού του κόσμου είναι απαξίες. Και ίσως οι απαξίες αυτού του κόσμου γίνονται υπέρτατες αξίες. Λίγο μετά στην αφήγηση, όταν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο ένατο του Ματθαίου ή στο έκτο του Μάρκου, γιατί στο Μάρκο είμαστε το πέμπτο κεφάλαιο, θα δείτε ότι ο Κύριος σημειολογικά κάνει κάποια θαύματα τα οποία είναι η επίρρωση μιας αρχαίας προφητείας. Τα θαύματα του Ιησού είναι ότι κάνει τυφλούς να βλέπουν, κάνει κουφούς να ακούν και κάνει χολούς να περπατάνε και να τρέχουν. Και λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 35 του βιβλίου του, τότε όταν έρθει η βασιλεία του Θεού, και περιγράφει αυτή τη βασιλεία σαν μια βασιλεία που δεν θα υπάρχει πόνος, που η γη θα είναι μια διαφορετική γη, τότε λοιπόν τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν και τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν. Τότε ο χολός θα πηδάει σαν ελαφίνα και η γλώσσα του μουγκού θα ψάλει. Επειδή στην έρημο θα αναβλήσουν νερά και στην ερημιά ρεύματα. Και η ξεργή θα γίνει λίμνη και η γη που διψάει θα γεμίσει πηγές νερού. Στην κατοικία των τσακαλιών όπου κοίτονταν θα φυτρώσει χλώη μαζί με καλάμια και με σπάρτα. Και εκεί θα υπάρχει λεωφόρος και δρόμος και θα ονομαστεί Άγιος Δρόμος. Και ο ακάθαρτος δεν θα περάσει από αυτόν, αλλά θα είναι για αυτούς. Αυτός που περπατάει και οι μωροί δεν θα πλανιούνται. Λιοντάρι δεν θα είναι εκεί και αρπακτικό θηρίο δεν θα ανέβει εκεί. Δεν θα βρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θα περπατούν. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλλαλαγμό. Και αιώνια ευκροσύνη θα ξεσπάσει πάνω στο κεφάλι τους και θα απολαύσουν αγαλίεση και ευκροσύνη, ενώ η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι ο Ιησούς διακηρύττει ανάποδες αξίες, κάνει και ανάποδα φαινόμενα. Κάνει τους τυφλούς να βλέπουν, τους κουφούς όπως είπαμε να ακούν και τους κουτσούς και τους έχοντες κινητικά προβλήματα να χορεύουν και να κάνουν αθλητισμό, πρωταθλητισμό. Και τώρα όμως τι είδαμε στο κεφάλαιο αυτό, τι είδαμε στο κομμάτι, συγγνώμη, αυτό που διαβάσαμε σήμερα. Είδαμε δύο περιστατικά και έχουν την σημειολογική τους αξία αυτά τα περιστατικά, καθώς είναι η διακηρυγμένη βασιλεία, η θεωρία στην πράξη. Είπαμε στα κεφάλαια 5 έως 7 του Ματθαίου, ο Κύριος κάνει την επιστρόλους όρους ομιλία και μόλις κατεβαίνει, κάνει δύο θαύματα, τα οποία έχουν μεγάλη συμβολική αλλά και σημειολογική αξία, αν σημείο αναφοράς είναι τα τρία κεφάλαια στα οποία αναπτύσσεται η επί του όρους ομιλία. Τι γίνεται λοιπόν? Ο πρώτος που συναντάει είναι ένας λεπρός. Νομίζω έχουμε πει από τον Άβωνα αυτό, έχει υποθεί από τον Άβωνα αυτό, τι ήταν ο λεπρός εκείνη την εποχή. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες περίπου είχε την ίδια αντιμετώπιση από την κοινωνία και από την ιατρική, έχουμε και γιατρούς σήμερα μέσα μας, που είχε τότε στην αρχαία εποχή και μάλιστα σε μια περιοχή που φαίνεται η λέπρα, οι δερματικές ασθένειες, δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε η νόση του Χάνσεν, γενικά οι διάφορες δερματικές ασθένειες και μολύνσεις, τις οποίες οι άνθρωποι ήταν πολύ επιρρεπείς λόγω των υγειονομικών συνθήκων της εποχής, ορίζονταν και ταυτίζονταν και εξοβελίζονταν με τον γενικότερο και άδικο μάλλον τίτλο λέπρα. Τα λέω καλά? Αυτό η λέπρα ήταν κάτι που δεν ήταν μόνο, δεν έκανε μόνο τον άνθρωπο άρρωστο, αλλά τον έκανε κάτι πολύ χειρότερο, τον έκανε κοινωνικά απόβλητο. Ο κάθε λεπρός όφιλε, το έλεγε ο νόμος του Μωυσή, έλεγα πριν, δεν ξέρω να το ολοκλήρωσα γιατί έκανα μια παρένθεση, ότι φαίνεται στην περιοχή εκείνη της Παλαιστίνης αυτό που λέγανε λέπρα οι άνθρωποι να είχε πολύ μεγαλύτερη εξάπλωση από ότι σε άλλα σημεία του αρχαίου κόσμου, που ίσως
οι υγειονομικές συνθήκες και γενικότερα οι συνθήκες που ευνοούσαν τις δερματικές ασθένειες δεν ήταν τόσο ευνοϊκές για αυτές, για τις ασθένειες, όσο στην Παλαιστίνη. Ο νόμος λοιπόν του Μωυσή όριζε και απαιτούσε ο λεπρός, όταν πλησίαζε άλλος άνθρωπος αυτόν ή πλησίαζε αυτός, αυτό ήταν το δεύτερο πιο δύσκολο από το πρώτο, σε άλλους ανθρώπους, να προειδοποιεί και να φωνάζει ακάθαρτος, ακάθαρτος, ώστε οι άνθρωποι να απομακρύνονται από αυτόν. Και όχι μόνο, ζούσαν σε γκέτο ξεχωριστά, απομονωμένοι από τους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν είχατε δει μια πολύ ωραία σειρά στην τηλεόραση που περιέγραφε το πώς ένα νησάκι στο νότο της Κρήτης υπήρχε πριν από κάποιες δεκαετίες ένα τέτοιο χώρος εξορίας, το νησί νομίζω λεγόταν και το βιβλίο και η σειρά, και πώς οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε μια δική τους μικροκοινωνία, εξόριστη, εξοβολημιαίοι από την ευρύτερη κοινωνία, χωρίς να έχουν δικαίωση πρόσβαση σε αυτήν. Και ο λεπρός αυτός πλησιάζει τον Χριστό, προφανώς φώναξε ακάθαρτος, ο Χριστός δεν απομακρύνθηκε, γιατί ο Χριστός δεν απομακρύνεται από τους ακάθαρτους, αλλά αντίθετα πήγε κοντά του. Και αξίζει να δούμε εδώ το σημειολογικό μέρος της περιγραφής του Ματθαίου, ότι ο λεπρός εκφράζει το τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνίας. Αξιακά και κοινωνικά. Είναι ο τελευταίος, δεν υπάρχει πιο κάτω. Είναι αυτός που έχει διωχτεί από την κοινωνία, για την ακριβία. Δεν ανήκει καν στην κοινωνία. Έχει όμως ένα χαρακτηριστικό αυτός ο λεπρός. Κάτι που δεν το έχει ο επόμενος της περιγραφής μας. Είναι Ισραηλίτης. Είναι Ισραηλίτης, είναι μέλος του λαού Ισραήλ. Χωρίς δικαιώματα, διωγμένος στο τελευταίο σκαλοπάτι, στην τελευταία βαθμίδα της κοινωνίας, αλλά Ισραηλίτης. Και τον πλησιάζει ο Ιησούς, παρακαλώ αν μπορούμε να δούμε λίγο το κείμενο, ή δεν πειραζεί, ανοίγω εγώ τη βίβλο μου εδώ. Τον πλησιάζει ο Ιησούς και βλέπετε τι κάνει ο Ιησούς, λέει θεράπευσέ με. Και τι κάνει ο Ιησούς, κάνει κάτι που το έχει κάνει σε πολλά περιστατικά. Νομίζω ότι μεθεπόμενη Κυριακή θα αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό πολύ γνωστό σας. Με μια γυναίκα που έχει χρόνια και μη θεραπεύσιμη ρίση αίματος, που αγγίζει αυτή τον Ιησού. Εδώ δεν αγγίζει ο λεπρός τον Ιησού, αλλά τι γίνεται, το αντίθετο. Το αντίθετο. Εδάφιο 3. Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα. Και ξέρετε, αυτό που κάνει ο Ιησούς είναι, αν θέλετε να το πούμε με τους όρους τους δικούς μας και τους δικούς τους, είναι αμαρτία. Είναι κάτι που το απαγορεύει ο νόμος του Μωυσή. Ο Ιησούς αγγίζει έναν ακάθαρτο. Και τι σημαίνει να αγγίξει έναν ακάθαρτο? Ότι είσαι και εσύ ακάθαρτος. Όπως και στην άλλη περίπτωση που τον άγγιξε η ακάθαρτη γυναίκα. Θα το δούμε σε δύο Κυριακές τον Ιησού. Γίνεται ο Ιησούς. Ήταν ωραία τα πράγματα πιο πριν. Είχαμε έναν ακάθαρτο, τώρα έχουμε δύο ακάθαρτους. Δυσκολεύει το πράγμα. Αλλά για να σκεφτούμε λίγο. Αυτόν τον άνθρωπο, πόσα χρόνια είχε να τον αγγίξει κάποιος? Πόσα χρόνια είχε να αγγίξει, να νιώσει το ανθρώπινο αγγίγμα? Ξέρετε, διάβαζα στην πανδημία που όλοι μας τη βιώσαμε πριν λίγα χρόνια και τα πονερά της ακόμα υπάρχουν, ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν, μάλιστα το έλεγε ένας καθηγητής στην τηλεόραση και θυμάμαι που έλεγε ένας Αμερικανός, ο Έλληνας καθηγητής σχολείας τον Αμερικανό, που είπε ο Αμερικανός, πότε θα ξαναδώσεις το χέρι σου σε κάποιον άνθρωπο να το χαιρετήσεις χωρίς να δώσεις αυτό που κάναμε, και αυτό άγγιγμα ήταν την πουνιά. Λέει, νομίζω ποτέ στη ζωή μου. Εν έτη 2020-2021, ποτέ στη ζωή μου. Και λέει ο Έλληνας, σχολιάζει στην τηλεόραση, αν κάτι μας έχει λείψει είναι το ανθρώπινο άγγιγμα. Αν κάτι έχουμε στερηθεί και έχει δημιουργήσει τόσα ψυχολογικά προβλήματα και τόσα κοινωνικά, κοινωνιολογικά μάλλον προβλήματα, είναι αυτή η αίσθηση που δίνει το ανθρώπινο άγγιγμα. Ίσως στην πιο μεταφορική έννοια, ίσως και στην κυριολεκτική. Και ερχόμαστε στο περιστατικό αυτό, αναρωτιέστε αυτό το λεπρό, πόσα χρόνια είχε να τον αγγίξει κάποιος. Τι σημαίνει για αυτόν ότι κάποιος στον οποίο όλα τα μάτια είναι στραμμένα και οι άνθρωποι τον ακολουθούν και οι άνθρωποι τον θαυμάζουν και όλοι κρέμονται από τα χείλη του και είναι ο πρωταγωνιστής και είναι ο ήρωας της εποχής, πάει και αγγίζει αυτό το λεπρό. Και δεν είναι ότι τον αγγίζει, όπως είπαμε, το είπαμε.
παίρνει από τη λέπρα. Γίνεται και αυτός ο Ιησούς ακάθαρτος. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό που είναι λίγο συναισθηματικό, είναι λίγο έτσι ωραίο να το λέμε, καθόλου ψεύτικο, πολύ αληθινό, είναι μια ωραία λεπτομέρεια του περιστατικού. Και ας πάμε ίσως στη θεολογική ουσία του περιστατικού. Τι κάνει ο Ιησούς εκείνη την ώρα? Τι κάνει ο Ιησούς? Παίρνει ένα κομμάτι του Ισραήλ, έναν Ισραηλίτη, και τον αποκαθιστά. Και τον κάνει ξανά ένα μέλος του λαού του Θεού, του Ισραήλ. Ένας λεπρός που θεραπεύεται. Τόσοι λεπροί θεραπεύτηκαν. Τα Ευαγγέλια, δεν έχω το νούμερο, αλλά τα Ευαγγέλια μας δίνουν πολλούς λεπρούς που θεραπεύτηκαν. Υπάρχει και ένα διαφορετικό περιστατικό από τους άλλους, με ένα λεπρό που θεραπεύεται, με 10 λεπρούς που θεραπεύονται και μόνο ένας γυρνάει και λέει ευχαριστώ, το θυμάστε. Θα το δούμε και αυτό κάποια στιγμή. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Θεραπεύεται ο λεπρός. Το τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνίας. Και έρχεται ένας κατόνταρχος, που δεν είναι μέλος της κοινωνίας, αλλά είναι ένας κατακτητής, εκπροσωπεί την Pax Romana, της οποίας η Παλαιστίνη είναι ένα από τα πιο ταπεινά μέρη, Pax Romana όμως, και αν θέλουμε να δούμε την κοινωνία πώς έχει επιβληθεί εκ των άνω, από τη Ρώμη, ο εκατόνταρχος εκπροσωπεί από την άλλη πλευρά αυτό που εκπροσωπούσε ο λεπρός. Δεν είναι το τελευταίο σκαλοπάτι, είναι πάνω-πάνω, στην κορυφή της πυραμίδας της κοινωνικής. Ξέρετε, οι εκατόνταρχοι για τη Ρώμη δεν ήταν αυτό που σήμερα λέμε, ας πούμε, ένας αμόρφωτος στρατιωτικός, αν το πούμε, καραβανάς. Δεν ήταν αυτό. Ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, ήταν άνθρωποι που είχαν πάει στα καλύτερα σχολεία της εποχής, γι' αυτό και ο Κέσαρας τους εμπιστευόταν ένα κομμάτι της σπονδυλικής στήλης του πανίσχυρου στρατού της Ρώμης. Και είχαν και περιθώριο ανέλυξης. Ένας εκατόνταρχος, αν στοιχειοδός έκανε τα καθήκοντά του, σε λίγο θα γινόταν χιλίαρχος. Σε λίγο θα μπορούσε να γίνει μέχρι και έπαρχος να φτάσει. Υπήρχε ένα περιθώριο ανέλυξης και εξέλιξης μέσα στην πυραμίδα της κοινωνίας της Pax Romana. Πάει λοιπόν ο εκατόνταρχος, ο εθνικός, ο κατεξοχήν εθνικός, και ζητάει μια χάρη από τον Ιησού. Τι του ζητάει? Όχι κάνε μου το παιδί καλά, όπως θα το ζητήσει λίγο η Άιρος. Ο Άιρος το έχει ζητήσει λίγο πριν η αιμορροούσα ακουμπήσει τον Ιησού και θα το δει λίγο μετά, θα το δούμε όμως αυτό. Δεν πάει να ζητήσει μια χάρη για τον ίδιο ή για την οικογένειά του. Πάει να ζητήσει για το δούλο του. Και επειδή η κουλτούρα της Ρώμης ήταν συνέχεια της ελληνικής κουλτούρας, αν πάμε στον Αριστοτέλη, πώς ορίζει το τι είναι δούλος στην αρχαία Ελλάδα, φαντάζομαι δεν θα διέφερε πολύ στη Ρώμη, αν και υπήρχε, είχε ελαφρύνει λίγο το πράγμα τότε, λέει ότι ο δούλος είναι σαν ένα εργαλείο, σαν ένα κατσαβίδι. Είναι καλό μέχρι που αρχίζει και παλιώνει. Έχει χρόνο απόσβεσης. 30-40 χρόνια πώς θα σου δουλέψει ένας δούλος. Μετά αρχίζει και παλιώνει. Το πετάς. Πάει αυτό το εργαλείο, που δεν έχει καμία αξία θέλω να πω, και ζητάει ο κατόνταρχος το ύψιστο ρουσφέτη από τον Ιησού. Κάντον καλά. Πεθαίνει. Και του λέει και αυτό που εμένα στα δικά μου μάτια φαίνεται αστείο λίγο. Του λέει, και εγώ ξέρεις Κύριε έχω εξουσία και εγώ λέω στους ανθρώπους πήγαινε και πηγαίνουν για να δείξει ότι, ξέρω εγώ, άκουσέ με. Μια φορά έμπαινα στο αεροπλάνο για να πάω στη Βουλγαρία και ήταν η τότε ομάδα του Παναθηναϊκού Γιάννη με Διαμαντίδη, Γιασικεβίσιους μέσα και πάει ένας φίλος μου και κάθεται δίπλα στο Γιασικεβίξιους. Είναι αυτός ο τωρινός προπονητής της Φενέρβαξε νομίζω. Και του λέει, ξέρεις και εγώ έπαιζα μπάσκετ κάποτε στον Προμηθέα. Του κοίταζε ο Γιατσικεβίσιος για να του πει ότι και εγώ κάποιος είμαι, άκουσέ με. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει εδώ αυτό το περιστατικό. Πάει ο εκατόνταρχος και του λέει και εγώ έχω εξουσία του Ιησού. Και λέει ο Ιησούς, αντί να γελάσει και αντί να κοροϊδέψει όπως γέλασα με τον φίλο μου, του λέει θαύμασε ο Ιησούς. Και θαύμασε. Γιατί θαύμασε ο Ιησούς? Γιατί τόση πίστη δεν βρήκε ούτε στον Ισραήλ. Γιατί τέτοια πίστη ενός ανθρώπου που πάει και ζητάει χάρη, υπάρχει και αυτό το στοιχείο για το δούλο του, και πιστεύει και λέει με ένα λόγο σου μόνο Κύριε, δεν τη βρήκε ούτε στον Ισραήλ. Τον άκουσε ο Ιησούς, εδάφιο 10. Θαύμασε και είπε σε όλους όσους τον ακολουθούσαν, σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πρωταγωνιστές, ο ένας είναι στο τελευταίο σκαλοπάτι
της κοινωνικής πυραμίδας, ο άλλος είναι στο ύψιστο, που ορίζουν, θα λέγαμε, τα δύο άκρα του πεδίου στο οποίο απευθύνεται η πρόσκληση του Ιησού, στο οποίο απευθύνεται το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, σε ποιους απευθύνεται το Ευαγγέλιο? Σε όλους. Σε όλους. Από τους πιο πληδίους έως τους πιο, πώς να το πούμε, άρχοντες, έως τους πιο τυχερούς της κοινωνίας, έως τους πιο καλοβολεμένους της κοινωνίας. Σε όλους. Μα δεν εξαιρείται κανένας από την πρόσκληση του Ιησού. Ή μήπως εξαιρείται? Όχι, από την πρόσκληση του Ιησού, επιμένω, δεν εξαιρείται κανένας. Το θέμα είναι η ανταπόκριση. Γιατί ποια είναι η ανταπόκριση? Ποιο είναι το πρόβλημα όταν ο Ιησούς απευθύνεται στον άνθρωπο? Βλέπετε, στο πρώτο που είδαμε, όταν ο Ιησούς κάνει αυτό το άγγιγμα που λυτρώνει, αυτό το άγγιγμα που θεραπεύει, αυτό το άγγιγμα που σώζει και αυτό το άγγιγμα που μπάζει στη Βασιλεία του Θεού κάποιον, είναι ένα άγγιγμα που κοστίζει στον Ιησού, του κοστίζει, αν το δούμε ιστορικά και θεολογικά, του κοστίζει την ίδια του τη ζωή πάνω στο Σταυρό. Αυτό εκφράζει το κόστος του αγγίγματος. Του εκφράζει το Σταυρό, ίσως πριν το έχει εκφράσει την γένωση. Αλλά είναι ένα άγγιγμα που, όπως είπαμε, δίνει τον αληθινό ορισμό στον Ισραήλ. Ο Ισραήλ δεν είναι Ισραήλ επειδή έτυχε κάποιος να γεννηθεί Ισραηλίτης, αλλά με τον ερχομό του Χριστού, με τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, σαν Ισραήλ αληθινός, ορίζεται αυτό που ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει στην Γαλάτας επιστολή, ότι παιδιά πλέον του Αβραάμ δεν είναι αυτοί που γεννήθηκαν σαν απόγονοι του Αβραάμ οι Ισραηλίτες, αλλά αυτοί που πέρασαν μέσα από τη διαδικασία της πίστης στο Χριστό. Και αυτό το κάνει με έναν έντονα σημειολογικό τρόπο σε αυτό το περιστατικό Ιησούς. Αλλά στο δεύτερο περιστατικό που διαβάζουμε εδώ, του δούλου, του εκατόνταρχου, βλέπουμε ότι, και θα το δούμε και στο κεφάλαιο 10 του Ματθαίου, λέει στο κεφάλαιο 10 ότι υπάρχει ο Ιησούς, ο Ιησούς λέει ο ίδιος, όταν στέλνει τους μαθητές του, λέει ότι έχει μια πρωτοπορία ο Ισραήλ, το κήρυγμα στον Ισραήλ. Αυτούς τους 12 λέει απέστειλε ο Ιησούς και τους παράγγειλε λέγοντας: σε δρόμο εθρών μην πάτε και μέσα σε πόλη Σαμαριτών μην μπείτε, να πάτε δε μάλλον προς τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Και πηγαίνοντας κηρύτεται ότι πλησίασε, έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών, αλλά πρώτα θα το κηρύξετε, τους λέει, στους Ισραηλίτες. Θυμάστε τον Απόστολο Παύλο, το είδαμε σε όλη αυτή τη σειρά που κάναμε τις Παρασκευές της Πράξης των Αποστόλων. Οπότε πήγαινε σε μια πόλη, πολλές φορές, σχεδόν σε κάθε πόλη, όχι σχεδόν, σε κάθε πόλη. Δεν πήγαινε να κηρύξει πρώτα οπουδήποτε, πήγαινε πρώτα στη συναγωγή. Και σχεδόν πάντα στη συναγωγή έτρωγε ξύλο, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, τον έδιωχναν. Και μετά πήγαινε στους εθνικούς και στηνόταν μια εκκλησία που είχε και Ιουδαίους και Εβραίους και εθνικούς. Αλλά πρώτα πήγαινε στους Ισραηλίτες. Πάει ο Ιησούς, δίνει το Ευαγγέλιο στους Ισραηλίτες, αποκαθιστά έναν Ισραηλίτη που δεν είναι ουσιαστικά μέλος του Ισραήλ, με το άγγιγμά του, ορίζει ξανά τον Ισραήλ, το τι είναι Ισραήλ, και απευθύνει την πρόσκλησή του και πάει μετά στον εθνικό, τον εκατόνταρχο, και τον καλωσορίζει στη Βασιλεία του Θεού. Και τι λέει μετά ο Ιησούς? Προσέχετε τι λέει μετά. Συγγνώμη γιατί το κλείσα. Λέει μετά ότι μόλις στο εδάφιο 10 μακαρίζει την πίστη του εκατόνταρχου και λέει τέτοια πίστη δεν βρήκα πουθενά, ούτε στον Ισραήλ. Λέει και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας, ο Ισραήλ δηλαδή, θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Και ύστερα είπε στον εκατόνταρχο Ιησούς, πήγαινε, ο δούλος σου είναι θεραπευμένος. Ξέρετε, εντάξει, ωραία, μιλάμε για τον Ισραήλ, αλλά στις δικές μας συνθήκες, σήμερα, στο σήμερα, σε εμάς, ποιος είναι αυτός που θεωρούμε δεδομένο σαν μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, δεδομένο σαν μέλος της Βασιλείας του Θεού, δεδομένο σαν ότι το όνομά του έχει γραφτεί στη Βασιλεία των Ουρανών? Ναι, ξέρω ότι κανείς από εσάς δεν λέει, επειδή πηγαίνω στην Ευαγγελική Εκκλησία ή επειδή γεννήθηκα από πιστούς γονείς, το ξέρουμε όλοι μας ότι ατομικά υπάρχει μια απόφαση ζωής που αυτή καθορίζει το αν ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού ή όχι. Αλλά εδώ, επειδή το στοιχείο της έκπληξης στο περιστατικό που διαβάζουμε είναι πολύ έντονο, ποιο είναι το στοιχείο της έκπληξης στη δική μας πραγματικότητα, του ποιος ανήκει
στην οικογένεια του Θεού. Ποιο είναι? Σίγουρα δεν είναι ότι πάω στην τάδε εκκλησία ή στην άλλη. Προφανώς δεν είναι ότι κρατάω μια ζωή που έχει κάποιους ηθικούς τύπους, ένα ηθικό περίβλημα. Έλεγα την προηγούμενη Κυριακή, γιατί ήταν σχετικό και με το κήρυγμα μετά, όταν τελειώσαμε κάτω στον καφέ, στην κάτω αίθουσα σε κάποιους. Περιέγραφα μια γελιογραφία που είδα. Θα σας την πω, μη γελάσετε πολύ δυνατά. Είναι ο κύριος και βαστάει το 100ο προβατάκι στην πλάτη του και το κουβαλάει. Και πάει πίσω στην πίμνη, στα 99, και πετάγεται κάποια από τα 99 και λέει: «Κύριε, μην το φέρεις πίσω, εμείς το έχουμε διώξει γιατί δεν υπάρχουν τις εντολές σου». Μήπως η δική μας θρησκεία, μήπως οι δικές μας νόρμες θα μας κάνουν να έχουμε μετά τις εκπλήξεις στον ουρανό ή και στη γη αυτή? Μήπως δεν αφήνουμε τον Ιησού να πάρει αυτό στην πρωτοβουλία και να μας δώσει αυτό στην ατζέντα και να μας απευθύνει αυτό στην πρόσκληση, και στην πρόσκληση τη δική του και όχι της εκκλησίας ή των δικών του, να ανταποκριθούμε εμείς? Μήπως έχουμε φτιάξει θρησκευτικά κλισέ και όποιος δεν χωράει σε αυτό το κλισέ είναι έξω? Δηλαδή, να το φέρουμε πιο στην πραγματικότητά μας. Γίνεται πολλή κουβέντα και άκουσα και παράπονο πριν 2-3 Κυριακές, γιατί δεν έχουμε πει ακόμα κουβέντα, ευκαιρία να το κάνουμε, έστω και ακροφυγώς τώρα. Ποια είναι η θέση της εκκλησίας της δικής μας στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών? Το τι κοτσάνα έχει υποθεί πάνω σε αυτό το θέμα είναι απερίγραφτο. Ας πούμε, αυτό που βλέπω πάρα πολύ, γιατί τους λέτε ομόφυλους και δεν τους λέτε ομοφυλόφιλους? Ομόφυλο είναι το επίθετο του ομόφυλου ζευγαριού. Δεν είναι ένα ουσιαστικό. Είναι το επίθετο ότι ένα ζευγάρι είναι από δύο άτομα του ίδιου φύλου. Αλλά να ξεπεράσουμε την κοτσάνα. Πάμε στην ουσία. Πολύ σωστά οι εκκλησίες μας πήραν θέση κάθετη και ανυποχώρητη το ότι αυτό που γίνεται στις μέρες μας είναι κάτι που δεν συνάδει με τον νόμο του Θεού, με το πώς ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, άνδρα και γυναίκα, ώστε να έχουν μια αποκλειστικά μοναδική σχέση, ένας άνδρας για μια γυναίκα, μια γυναίκα για έναν άνδρα. Από εκεί πέρα όμως, ο ομοφυλόφιλος είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπάμε. Και σαν μαθητές του Χριστού οφείλουμε να τον περιθάλψουμε, να τον αγαπήσουμε. Είναι ένας από εμάς. Είναι ένας που έχει θέση εδώ, στα πρώτα καθίσματα της Εκκλησίας. Είναι ένας που όταν αποκριθεί και ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Χριστού, θα κάτσει μαζί μας στο δείπνο του Κυρίου και θα πάρει από το δείπνο του Κυρίου. Είναι αυτός που είπε λίγο πριν ο Κύριος στην ανατρεπτική ομιλία του, ίσως συμπεριέλαβανε και αυτόν, ήταν άλλο το κλίμα της εποχής, καμία σχέση με το δικό μας, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να μια άλλη αξία, αναποδή αξία. Ακούσατε ότι υπόθηκε στους αρχαίους οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα. Εσείς να αγαπάτε τον εχθρό σας. Και ξέρετε, επειδή έχουμε ορίσει, ας μην μείνουμε στους ομοφυλόφιλους, επειδή έχουμε ορίσει ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, οι χριστιανοί σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, σαν εχθρούς μας, να μια άσκηση πίστης. Να μια άσκηση του πώς θα εφαρμόσουμε τις εντολές του Χριστού. Αγαπήστε τους. Αγαπήστε τους, όχι την αμαρτία τους, τον αμαρτωλό. Αγαπήστε τους και καλέστε τους στη Βασιλεία του Θεού. Δεν θέλω να μπούμε αναλυτικά σε αυτό το θέμα, αλλά επειδή είναι η Βασιλεία των εκπλήξεων, ας είμαστε έτοιμοι για εκπλήξεις. Τόσο θετικές, αυτό δεν περίμενα να τον δω, όσο και αρνητικές. Εσύ που πήρες αυτή τη θέση, δεν ήταν μια θέση σωστή. Ήταν μια θέση λαθασμένη που λύπησε το Θεό, που δεν εκπροσώπησε τη Βασιλεία του Θεού όπως θα έπρεπε στη γη, στη ζωή αυτή. Ήταν μια θέση που έκανε το χαρακτήρα του Χριστού να αλλοιωθεί στα μάτια των ανθρώπων. Δεν ήσουν μια διαφήμιση για τη Βασιλεία του Θεού. Ήσουν μια δυσφήμιση για τη Βασιλεία του Θεού, γιατί η καρδιά σου ήταν κλειστή και η πόρτα της Εκκλησίας σου ήταν κλειστή και τα τείχη της Εκκλησίας σου ήταν υψωμένα και δεν άφησαν αυτόν που είχε ανάγκη να μπει, να μπει μέσα. Είναι μια βασιλεία εκπλήξεων. Είναι μια βασιλεία του αναπάντεχου. Είναι μια βασιλεία που έξω, ο απέξω, έχει θέση μέσα. Είναι μια βασιλεία που ο λεπρός αποκαθίσταται. Είναι μια βασιλεία που ο εθνικός γίνεται μέλος του λαού του Θεού. Είναι μια βασιλεία της οποίας η πρόσκληση απευθύνεται σε αυτούς που εμείς θα λέγαμε ότι εντάξει τώρα. Όχι και σε αυτόν, όχι και σε αυτήν. Ας πάμε σε κανέναν που έχει πιο πολλές πιθανότητες να ακούσει και να επιστρέψει. Είναι μια βασιλεία
η οποία έχει ανοιχτές αγκαλιές. Και όσο μικρή κι αν είναι, τόσο πιο μεγάλη είναι η αγκαλιά της και τόσο πιο μεγάλη είναι και το πιο θερμή είναι η ζεστασιά της όταν μπεις μέσα σε αυτόν, σε αυτήν. Είναι μια βασιλεία που και σήμερα το πρωί και στη μικρή αυτή αίθουσα απευθύνει την πρόσκλησή της και την αγκαλιά της στην καθεμιά και στον καθένα. Και εσύ αξίζεις το άγγιγμα του Χριστού. Και εσένα αν πλησιάζει τον Χριστό, ο Χριστός θα σε αγγίξει και θα σε θεραπεύσει. Και εσένα τον εθνικό, και εσένα τον λεπρό, και εσένα τον κάτω, και εσένα τον πολύ πάνω. Κανένας δεν εξαιρείται από την πρόσκληση του Χριστού. Είναι μια πρόσκληση που δεν σταματάει σε μια στιγμή απόφασης. Δεν είναι μια πρόσκληση, αν να σηκώσω το χέρι μου, το κάνουμε καμιά φορά, ζητώντας από τους ανθρώπους να σηκώσω το χέρι τους για να γίνω του Χριστού. Είναι μια πρόσκληση να ξεκινήσεις μια κούρσα, η οποία θα κρατήσει πολλούς γύρους στο στάδιο. Και η κούρσα αυτή έχει την αξία. Δεν έχει στιγμή της εκκίνησης που θα σηκώσεις το πόδι σου από το βατήρα για να ξεκινήσεις ακριβώς την κούρσα. Είναι μια σωτηρία που δεν λες «Αχ, σώθηκα για να πάω στον ουρανό». Είναι μια σωτηρία που λες «Σώθηκα για να ξεκινήσω να είμαι μέλος μιας βασιλείας που είναι στρατευμένη». Μια βασιλείας που είναι βασιλεία του Θεού. Μια βασιλεία περίεργης, αλόκοτης. Μη ελκυστική στα μάτια των ανθρώπων. Αυτής της βασιλείας είμαι εγώ μέλος. Και αυτή τη βασιλεία που δεν είναι ίσως ελκυστική στα μάτια των ανθρώπων, με τη ζωή μου θα κάνω τους άλλους να καταλάβουν γιατί η ουσία τους είναι ό,τι πιο ελκυστικό, ό,τι πιο όμορφο και ό,τι πιο γοητευτικό έχει υπάρξει ποτέ στη γη μας. Γιατί η γη μας, από τότε που ήρθε η βασιλεία του ουρανού στη γη, από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός, από τότε που υπάρχει θεϊκή παρουσία, όταν έφυγε ο Χριστός ήρθε το Άγιο Πνεύμα, είναι ένας άλλος τόπος. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα, όσο μειοψηφική, όσο κρυμμένη κι αν είναι ακόμα, μια μέρα θα μας ουρανίσει, μια μέρα θα βασιλέψει. Και αυτή η βασιλεία που ήδη σήμερα έχει ιδρυθεί, μια μέρα θα εγκαθιδρυθεί σε μια νέα γη, σε ένα νέο ουρανό. Εκεί που ο καθένας και η καθεμιά που πήγε με πίστη στον Χριστό, που εξέπλησε ίσως τον Χριστό με την πίστη του, να ίσως ποιο είναι το διαβατήριο και ποιο είναι το κρίσιμο σημείο, η έκπληξη του Χριστού από την πίστη. Τέτοια πίστη δεν βρήκε ούτε στον Ισραήλ. Η έκπληξη λοιπόν, η έκπληξη της βασιλείας. Σε αυτή τη βασιλεία, ο καθένας που θα εκπλήξει τον Ιησού με την πίστη του, έχει θέση και είναι μέλος της. Μακάρι κανένας από τους παρόντες να μην μείνει έξω από αυτή τη βασιλεία. Μακάρι κανένας από τους παρόντες να μην μείνει ψυχρός και αρνητικός στην πρόσκληση του Χριστού για θεραπεία, για ένταξη στη βασιλεία, για σωτηρία, για στράτευση. Αμήν. Πατέρ Ουράνιε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.